είχα πανεπιστήμια ανοιχτά και ασφαλή. Πανεπιστήμια στα οποία ενώ είχαν το χρόνο, αφού ήταν 2 χρόνια κλειστά, δεν έχουν φροντίσει για τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας μας. Αντίθετα, καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το συνωστισμό τόσο στις αίθουσες όσο και στους διαδρόμους. Με την πιθανότητα να αποκλειστούμε από το μάθημά μας επειδή δεν χωράμε στην αίθουσα. Με την ανασφάλεια του άνοιξε κλείσει των σχολών μας, με το πρόσημα της προστασίας της υγείας μας, την ίδια στιγμή που δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Για ακόμα μια χρονιά πρέπει να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή το χωρισμό των τμήματων, την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας καθηγητών, έτσι ώστε και το μάθημα να γίνει ακόμα πιο παραγωγικό και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Σήμερα όλες οι φωνές μας θα γίνουν μία. Θα πρωτοφωνάξουν ότι χρειαζόμαστε κλιμάκια του ΕΟΔΗ στις σχολές μας και όχι να το οίκους εξοπλισμούς. Χρειαζόμαστε περισσότερα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθηγητές, αναβαθμισμένα πτυχία, εστίες, ποιοτική και ποσοτική σύντηση στη λέσχη, όχι διαγραφές, αστυνομία και πειθαρχικά. Αύριο όλοι θα συνεχίζουμε να φωνάζουμε για να γίνονται δωρεάν τεστ σε όλους. Δωρεάν σύντηση, στέγαση, βιβλία, αναλώσιμα. Να στεγαστούν όλοι οι εστιακοί φοιτητές, να πάρθουν άμεσα όλες οι μεταγραφές. Παίρνουμε δύναμη και θάρρος από τον αγώνα των εργαζομένων της eFood. Είμαστε δίπλα στο εργατικό κίνημα. Μόνο έτσι μπορούμε να μετρήσουμε κατακτήσεις. Δηλώνουμε ότι εμείς θα κρατήσουμε τα πανεπιστήμια μας ανοιχτά. Θα παλεύουμε με οργάνωση συλλόγους για αμφιθέατρα ασφαλή, κέντρα ελεύθερης πολιτικής δραστηριότητας. Εμείς θα κάνουμε πράξη το σύνθημα «Η νέα γενιά έχει ιδανικά